Είναι ότι θέλαμε στο στούντιο, αλλά τρέχει συνέχεια, οπότε θα τη βγάλουμε τηλεφωνικά. Και δεν είναι άλλη από την Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου, κυρία Κέτη Στρατάκη. Καλό σας μεσημέρι, είστε καλά? Μεσημέρι. Πώς πάει? Πώς πάει, πάντως από κορονοϊό είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πολύ δηλαδή ή δεν έχουμε? Δεν έχουμε καθόλου. Δεν έχουμε. Οπότε είμαστε ικανοποιημένοι. Τα παιδιά μας είναι μια χαρά, η εκπαιδευτική είναι μια χαρά. Δεν είχαμε αυτή την εβδομάδα κανένα κρούσμα προς το παρόν και ελπίζω να πάμε να συνεχίσουμε έτσι. Πολύ ωραία. Κανένα κρούσμα ούτε σε εκπαιδευτικό ούτε σε μαθητές-μαθήτρες λοιπόν. Όχι, πουθενά. Ενώ την πρώτη εβδομάδα κάτι είχαμε ψηλό πράγματα. Είχαμε δύο. Δεν είχαμε. Δύο εκπαιδευτικούς και δύο έτσι περιπτώσεις. Μια που το πιάσατε από εκεί, κυρία Στρατάκη, ήθελα να ρωτήσω, αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί με τα rapid κτλ.? Είναι εμβολιασμένοι? Τι κάνουνε? Κοιτάξτε, εμείς τους εκπαιδευτικούς έχουμε εμβολιαστεί σχεδόν το σύνολο, να μην το πάω το σύνολο, το 90%. Να σας πω και έτσι ένα, έτσι κατά κάποιο τρόπο να σας πω μια ομάδα που έχω έτσι δει. Ναι. Ας πούμε οι προϊστάμενοι των εκπαιδευτικών μονάδων, οι οποίοι ανήκουν σε μένα και παίρνω κάθε εβδομάδα, αν έχουν κάνει self-test, rapid test στα σχολεία, μπορώ να σας πω, γιατί έχω 150 περίπου σχολεία, μόνο οι περίπου 20 άτομα κάνουν rapid test. Οι υπόλοιποι είναι εμβολιασμένοι πλήρως, οπότε είναι καλό δείγμα για μένα. Και μάλιστα θα εμβολιαστούν και εκείνοι σιγά σιγά. Τώρα έχουν μπει δηλαδή, θα εμβολιαστούν και αυτοί σιγά σιγά. Πολύ ωραία. Οπότε έχουμε αυτό. Μετά πάμε τώρα άλλο θέμα σε σχέση με αυτό. Σε περίπτωση κρουσμάτων όμοι γέννητο, πρέπει να είναι, για να κλείσουν τα τμήματα, να είναι πάνω από τα μισά παιδιά, έχει πει η Υπουργός? Έχουμε το 50-1. Δηλαδή αν έχουμε 20 παιδιά, πρέπει να έχουμε 11 τα οποία νοσούν. Βέβαια δεν έχουμε φτάσει εδώ πέρα σε τέτοια και ελπίζω να μην φτάσουμε ποτέ. Έτσι. Και θα πάμε σε WebEx, έτσι? Σε WebEx. Να σας πω, ναι, παίρνουν και αυτή την εβδομάδα από την Τετάρτη ως την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου παίρνουν 4 δωρεάν αυτοδιαγνωστικά, τώρα self-test παίρνουν, προμηθεύονται οι γονείς. Ωραία. Για τις επόμενες 2 εβδομάδες, δηλαδή από 4 έως 17 Οκτωβρίου. Πολύ ωραία. Έχουμε ένα θεματάκι, βλέπω, με τους γονείς που δεν έχουν να εκτυπώσουν, αλλά εντάξει, λύνεται στο σχολείο με το να δείχνει σε ηλεκτρονική μορφή. Ναι. Και υπάρχει και το χαρτί, έτσι, το... Ναι, να σας πω σε αυτό το σημείο. Οι ορισμένοι γονείς αντιδρούν συνήθως, γιατί δεν θέλουν να γράφουν το κωδικό τον οποίο καταχωρούν μέσα με το self-test. Ναι. Πολλοί λένε ότι είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν υπάρχει τώρα να συζητάμε για προσωπικά δεδομένα. Εδώ κάνουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις, κάνουμε όλες τις συναλλαγές μας, τις κάνουμε από μέσα από τον GAV, έτσι, αυτή τη στιγμή. Ναι. Οπότε, γιατί αντιδρούν, γιατί να βάζουμε τον κωδικό, μα έτσι είναι από τον νόμο, έτσι το ΦΕΚ λέει, πρέπει να καταχωρείται μέσα και αν δεν έχουν εκτυπωτεί, ας το στέλνουν και με mail στη διεύθυνση του σχολείου και ας το εκτυπώνει εκείνη ή ας το γράφουν. Και σε μία υπεύθυνη δήλωση να μου γράψουν τον κωδικό ότι εγώ έκανα self-test και είναι ο κωδικός μου αυτός και ακόμα και αυτό το δεχόμαστε. Δύο πράγματα να πούμε εδώ. Το ένα είναι, αφορά την κυβέρνηση η εμπιστοσύνη στα προσωπικά δεδομένα, δηλαδή ότι δεν πάνε αλλού. Ναι. Το δεύτερο είναι, πάντα χρειάζεται ο κωδικός, γιατί πολλές φορές όταν δεν μπαίνει στην πλατφόρμα κάποιοι το κάνουν χειρόγραφα. Εντάξει, αυτό θα τύχει μια φορά, δύο φορές. Δεν υπάρχει θέμα τώρα για τέτοιες περιπτώσεις. Καμία. Ωραία. Θα το φέρουν την επόμενη μέρα. Δεν χάλασε ο κόσμος. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα κενά μας. Πώς πάμε από κενά? Καλύψαμε με τη δεύτερη φάση των αναπληρωτών που ήρθαν, καλύψαμε ό,τι κενά είχαμε σε δασκάλους στο νομό μας, γενικά και στη Λίμνο και στη Λέσβο. Έχουν μείνει μόνο κάποια κενά στις ειδικότητες όπως γυμναστών και αγγλικής γλώσσας και ουσιαστικά και εικαστικών. Κάποια κενά έχουν μείνει από δύο περίπου στο κάθε ένα. Σε ποιες περιοχές? Οι περιοχές συνήθως είναι και στη Μυτιλίνη μέσα, υπάρχουν αυτά τα κενά, αλλά συνήθως είναι από τη γύρω στο λεκανοπέδιο της Καλονής. Ωραία. Πάει και αυτό. Τα γεύματα, τα σχολικά γεύματα μας στέλνουν μηνύματα. Πώς πάει αυτή η υπόθεση? Αυτά δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Μας λένε ότι δεν έχουν καταλήξει στο διαγωνισμό. Δεν έχω να σας πω πληροφόρηση παραπάνω από το Υπουργείο Παιδείας. Μας είπαν μέσα στην εβδομάδα την επόμενη που έρχεται θα μας ενημερώσουν πότε θα ξεκινήσουν. Θα έχουμε την άλλη εβδομάδα ενημέρωση γι' αυτό. Ναι. Πώς είδατε τώρα την όλη διαμαρτυρία που έγινε με το τρίτο δημοτικό σχολείο Μυτιλίνης, θέλω να μου πείτε, τι γίνεται με τα λιώμενα εκεί? Κοιτάξτε να δείτε, ίσως έλλειψη καλής συνεννόησης, εγώ πιστεύω, μεταξύ του σχολείου
και του Δήμου Μυτιλινής, όπως καμιά φορά ξέρετε και το υπερβάλλον ζήλων για το σχολείο, γιατί καμιά φορά και οι διευθυντές και οι δάσκαλοι θέλουν το ιδανικό. Δηλαδή θέλουν και αυτοί, απαιτούν ότι ξέρετε, θέλουμε παράδειγμα τα πρώτα να έρθουν τα λιώμενα, οι αίθουσές μας, και μετά να πάμε εμείς στο σχολείο. Εντάξει, υπήρχε μια συνεννόηση, τέτοια δεν υπήρξε. Επενέβη σε αυτό το σημείο και ο πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Κηδεμόνων, ευτυχώς, ο κύριος Πέρκος. Επενέβη ο κύριος Κατσαβέλης, που είναι πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής, και έτσι ρυθμίστηκε το θέμα. Για μένα δεν έπρεπε να δημιουργηθεί, έπρεπε να έχει τελειώσει από πριν. Εννοείται ότι έπρεπε σε αυτό το διάστημα του καλοκαιριού να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Βέβαια. Ναι. Εννοείται. Εννοείται. Οι εργασίες έπρεπε να έχουν τελειώσει ήδη. Ναι. Με το θέμα των καθαριστριών, τι γίνεται τώρα, κυρία Στρατάκη? Έχουνε, από ό,τι ξέρω από το Δήμο, έχουμε 2 καθαρίστριες στα μεγάλα σχολεία, αλλά έχουμε ζητήσει και επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών να πάρουν και άλλο προσωπικό για καθαρίστριες στα σχολεία. Δεν ξέρω τι τους απάντησε το Υπουργείο, να σας πω την αλήθεια, για περισσότερο για την καθαριότητα, να έχουν περισσότερο προσωπικό. Πάντως, έτσι, μετά από αυτό που έγινε με τον τρόπο που τα κάνανε, ζήτησαν επιπλέον επιχορήγηση, έτσι? Ναι. Αυτό είναι ναι. σημαντικό. Ναι. Ωραία. Τι γίνεται τώρα με το έργο του 6ου Δημοτικού, πού βρισκόμαστε? Στο 6ο Δημοτικό, ευτυχώς, τον έλαβε άλλος εργολάβος. Πάμε προς τις συμβάσεις να κάνουμε εκεί και να ξεκινήσει το έργο κατά Χριστούγεννα, λένε. Εντάξει, εγώ λέω ας αρχίσει και το Γενάρη και θα είμαι ικανοποιημένη, θεωρώ. Γιατί δεν χάθηκε τουλάχιστον ένα έργο και θα γίνει τουλάχιστον το 6ο. Ξέρετε, του πονάω ιδιαίτερα. Ήταν ένα σχολείο που ήμουν εκεί διευθύντρια του σχολείου αυτού. Ενδιαφερόμουν πάρα πολύ για αυτό το σχολείο και πιστεύω ότι θα γίνει ένα σχολείο κόσμημα εκεί πέρα, και είναι και στο κέντρο της πόλης μας και πρέπει να είναι πολύ ουσιαστικά, να το φτιάξουν, να το περιποιηθούν οι άρχοντες του τόπου. Πόσο χρόνο χάσαμε εκεί πέρα? Πάρα πολύ. Ανάμιση χρόνο, 2 χρόνια θα έπρεπε να έχει γίνει. Μάλιστα. Τώρα, θα έπρεπε να έχουν τελειώσει. Αυτά όλα ξεκινήσαν τότε που ήμουν εγώ διευθύντρια, να σκεφτείτε το 16. Ναι, ναι. Γι' αυτό του λέω, έχει αργήσει πάρα πολύ αυτό το έργο και δυστυχώς έργα πρέπει να προγραμματιστούν για τα σχολικά κτίρια, γιατί δεν έχουν γίνει, εκτός από το 7ο νηπιαγωγείο που ξέρω ότι προγραμματίζεται και εκεί θα μηχανικός από τις κτηριακές υποδομές. Δεν έχει μπει στα σκαριά κανένα άλλο νηπιαγωγείο, που ξέρετε ότι έχουμε θέματα εκεί. Έχουμε επίσης άλλα νέα για τα σχολεία μας? Για τα σχολεία όχι. Άλλα σχολεία δεν προγραμματίζουν. Μόνο έχουμε στις αναβάθμιση ενεργειακή, όπως κάνει τώρα της Ακαδημίας ουσιαστικά. Ναι. Και θα μπουν και κάποια άλλα. Να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω τώρα ποια είναι στο πρόγραμμα της ενεργειακής αναβάθμισης. Πάντως θα συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα για κανένα 2 χρόνια ακόμα. Πιστεύω σιγά σιγά, όπως και της Αγιάσου που τέλειωσε. Της Αγιάσου έχει τελειώσει απάνω. Λίγο νομίζω ότι εκκρεμεί. Το 8ο νομίζω ότι θα ξεκινήσει τώρα, σε λίγο. Δηλαδή κάποια μπαίνουν στη σειρά. Τελειώνει το ένα, αρχίζει το άλλο. Γιατί ξέρετε, δεν έχουμε και λιώμενα. Πρέπει να τελειώνει το ένα, να αρχίζει το άλλο. Ναι. Και τώρα είναι λίγο νωρίς ακόμα, αλλά πάντα το έχουμε αυτό τα παλιότερα χρόνια. Πετρέλαιο. Α, πετρέλαιο δεν είχαμε πρόβλημα και δεν θα έχουμε και φέτος. Δεν έχουμε. Λεφτά έχουν τα σχολεία. Τουλάχιστον θυμάμαι τότε που ήμουν διευθύντρια στο σχολείο, στο 6ο, μου δίναν πετρέλαιο για το ένα σχολείο, γιατί θυμόσαστε ότι έχουμε 2 κτίρια είχαμε. Ναι. Και δεν μου δίναν για το άλλο, γιατί λέει είναι άλλο κτίριο τότε που ήμουνα. Τώρα τουλάχιστον δεν έχουμε τέτοια θέματα. Εδώ και χρόνια, βελτιωθήκαμε. Ναι. Ωραία, κύριε Στατάκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σχολική χρονιά και πάλι. Και εγώ ευχαριστώ.